Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Πυριώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-0-36-172. Ποιότητα και αρμονία. Γυμναστήριο Body House. Δύναμη. Ταχύτητα. Πιλάτες. Aerobic. Power Plate. TRX Group Training. Fitathlon. Bring the action. Kickboxing. Body pump Les Mills. Γυμναστήριο Body House. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενυχερό δανειστήριο Pyrgos Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενυχερό δανειστήριο Pyrgos Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Pyrgos Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενυχερό δανειστήριο Pyrgos Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος, Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-03-27-826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρα Κασατικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια.
Υδροροές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδροροές Λιακόπουλος. Από το 1991 στο Λούκι. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηίνης, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον νομό Ηλίας. Τι σημαίνει το ΕΣΠΑ για σένα? Περιβάλλον. Πολίτες μας. Υγεία. Το ΕΣΠΑ για σένα σημαίνει πολλά. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 ιντσών και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Άνοιξε η αυλαία της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου με την ορκομοσία των βουλευτών που εκλέχθηκαν στις 25 Ιανουαρίου. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μυστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Βουλής. Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο παλαιότερος βουλευτής Γιάννης Τραγάκης, που διάβασε το προεδρικό διάταγμα της Βουλής και τις επιστολές με τις οποίες οι πρόεδροι των κομμάτων που έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφοι σε δύο περιφέρειες γνωστοποίησαν τις εκλογικές περιφέρειες που θα εκπροσωπήσουν. Ο αγιασμός και η ορκομοσία των βουλευτών έγινε από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος ευχήθηκε στους βουλευτές σύνεση και πνεύμα αφοσίωσης. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν μετακινήθηκε προς τις πτέρυγες των κομμάτων όπως γινόταν στο παρελθόν. Εν συνεχεία, ο μουσουλμάνος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ορκίστηκε στο Κοράνι, ενώ οι άλλοι δύο μουσουλμάνοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Μουσταφά Μουσταφά και Χάν Καρά Ιουσούφ, επέλεξαν να δώσουν πολιτικό όρκο. Πολιτικό όρκο έδωσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του Ποταμιού και του ΚΚΕ.
Στα αξιοσημείωτα της τελετής, η χειραψία, έστω και για τους τύπους που αντάλλαξαν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον καθισμένο πια στη θέση του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α Αθηνών αντί της εκλογικής του νομού Άρτης. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Αντώνης Σαμαράς, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια του νομού Μεσσηνίας αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Θεσσαλονίκης. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Αθηνών. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος Το Ποτάμι κ. Σταύρος Θεοδωράκης, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια του νομού Χανίων αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Πειραιά. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδος. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδος. Να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξιοι. Δόξα ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα Σύ, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, εκ ουρανίων Θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του μίαν δόξου προφήτου Προδόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ορχίζομαι στο όνομα του παντοδύναμου Θεού και του μόνου αυτού προφήτη. Ορχίζομαι στο όνομα του παντοδύναμου Θεού και αυτού ο οποίος είναι ο Μωάμεθ. Να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα και στο δημοκρατικό πολίτευμα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξιος. Διαβεβαιώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου. Ότι θα είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα. Θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και θα εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξι. Η Ολομέλεια θα συγκληθεί εκ νέου την Παρασκευή στις 11 για την εκλογή Προέδρου της Βουλής. Η συζήτηση επί των προγραμματισμένων δηλώσεων θα ξεκινήσει το Σάββατο και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, ενώ στις 13 Φεβρουαρίου θα γίνει η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με την παρουσία αρχών και πλήθος μαθητών και κηδεμόνων πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία οι πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες ανωμάλου δρόμου Ελλάδας και Κύπρου. Οι αγώνες συνδιοργανώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας και συμμετείχαν 60 αποστολές από όλη την Ελλάδα και 2 αποστολές από την Κύπρο. Η Ολυμπία μας αποτελεί επίσης αφετηρία των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων με την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στο στάδιο το Ναό της Ήρας. Σε αυτόν
τον Ιερό Χώρο. Καλωσορίζουμε τους μαθητές των Λυκείων να δώσουν έναν ωραίο αγώνα, να δώσουν τα καλύτερά τους αισθήματα, αλλά και να έχουν σαν οδηγό το εφαγωνίζεται τις αξίες του Ολυμπισμού, την ειρήνη, τη συναδέλφωση και όλα αυτά που εμπνέει η Ολυμπία μας. Ορκιζόμαστε, προσευχόμαστε στους αγώνες για να αγωνιστούμε ευγενικά και σύμφωνα με τους κανονισμούς και ότι με συμμετοχή μας έχει σκοπό την επίδειξη υποτικού πνεύματος, την τιμή της πατρίδας και τη δόξα του αθλητισμού. Ορκίζομαι ότι θα εκτελέσω τα καθήκοντα του κριτή με θάρρος και πνεύμα δικαιοσύνης, πραότητας και αξιοπρέπειας. Ότι καμία παρόρμηση, προσωπική, συλλογική ή ομαδική, δεν θα επηρεάσει την κρίση μου, ούτε θα υποκύψω σε οποιαδήποτε παρέμβαση που θα απέβλεπε στην παραβίαση των κανονισμών. Ότι θα παραμείνω πάντα εργάτης πρόθυμος και υπέρμαχος, θερμός του αθλητικού ιδεώδους και του Ολυμπιακού πνεύματος, αγωνιζόμενος με όλες μου τις δυνάμεις για την εξάπλωσή τους, χωρίς να αποβλέπω σε υλικό όφελος. Νομίζω ότι για τους μαθητές μας είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να συνδυάσει όλα αυτά τα στοιχεία. Θα ήθελα να συγχαρώ από αυτό το βήμα όλους όσους συμμετείχαν, τις ομάδες φυσικής αγωγής Αχαΐας και Ηλίας, τις διευθύνσεις Αχαΐας και Ηλίας, τους σχολικούς συμβούλους Αχαΐας και Ηλίας φυσικής αγωγής για την διοργάνωση αυτή. Εύχομαι στους μαθητές, στους αθλητές που συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα, αλλά και στα παιδιά που έχουν έρθει να παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες, ο αθλητισμός να το βάλουν βαθιά μέσα τους, ότι είναι ζωή, είναι πρόοδος, είναι εξέλιξη και επομένως καλό θα είναι να τον έχουν σαν πρώτη προτεραιότητα σε όλη τους τη ζωή. Αρχόντισσα Ροδίτισσα, πώς μπήκες, γυναίκες, διώχνει μια συνήθεια αρχαία εδώ. Έχω έναν ύψη, τον Ευκλέα, τρία αδέρφια, γιο, πατέρα, Ολυμπιονίκης. Να μ' αφήσετε πρέπει να οδηγείς και εγώ να καμαρώσω μέσα στα ωραία κορνιά που για το αγρίλι του Ηρακλέα παλεύουν θαυμαστές τυχές αντρίκες. Με τις άλλες γυναίκες δεν είμαι όμοια στον αιώνα, το σώι μου θα φαντάζει με τις αντρίας στα μάρατα προνόμια. Με μάλα μαγραμμένο το δοξάζει σε στραφτερό κατεβατό μαρμάρου, ύμνος χρυσός του αθάνατου πιντάρου. Από τα ποταμίσια χείλη του Αλφιού, από τον αστρογάλανο κόρφο της αρέθουσας, για του Δία το πέτρινο μάτι, μέσα από τα πληγωμένα μάρμαρα που φέγγει του Ίωνα και του Δωριαίη ψυχή και από τα χιονόκρανα που δεν είναι ο ήλιος στα κουρασμένα του άλογα, από τα πλεγμένα δάχτυλα του Πέφου και της Δάφνης, εδώ, σε τούτη την παρθενική μήτρα της Ολυμπίας, που δεν άλλαξε, δεν μολεύτηκε, δεν θα πεθάνει ποτέ. Εδώ θα ξαναγεννηθεί το φως. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας καλωσορίζω στην εξαιρετικά σημαντική αυτή αθλητική διοργάνωση των σχολείων μας, τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος, μαθητών και μαθητριών, Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, που λαμβάνουν χώρα στην κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, στον ευλογημένο χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, που με την ειδηλιακή ομορφιά της, τόσο τότε όσο και τώρα, δημιουργεί την αίσθηση μιας παράξενης γοητείας και μιας ηρεμίας, σαν να σας προσκαλεί όλους τους ανθρώπους σε μια σύναψη ειρήνης. Δεν είναι ένα απλό αθλητικό γεγονός, είναι μια εκδήλωση με πολύ βαθύ συμβολικό χαρακτήρα.
ένα συμβολισμό που ουσιαστικά συμβάλλει στη διατήρηση της μνήμης και τη διαμόρφωση συνείδησης ιστορικής στους μαθητές μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτή η συνείδηση που χαράζει το μέλλον, που θα χαράξει το μέλλον των παιδιών μας σε αυτή τη χώρα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για μας να ξεκινάμε τα φετινά μας πανελλήνια πρωταθλήματα από την Ιερή Γη της Ολυμπίας. Να ευχηθώ, καθώς ξεκινάμε από την αρχαία Ολυμπία τα φετινά μας πρωταθλήματα, το πνεύμα του εφαγωνίζεσαι και η αίσθηση του συναγωνισμού αντί για τον ανταγωνισμό να κυριαρχήσει σε όλες τις φετινές μας αθλητικές εκδηλώσεις. Και ελπίζοντας ότι το αρχαίο πνεύμα που από εδώ καθοδηγεί αιώνες στον αθλητισμό παγκόσμια θα μας οδηγήσει όλους στον αγώνα τον καλό, στον αγώνα τον τίμιο. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα για την Ολυμπία, είναι μια πολύ καλή μέρα για την Ηλία. Ξεκινάει ένα φιλόδοξο σχέδιο που έχουμε και το οποίο νομίζω το επόμενο διάστημα θα εκτελήξουμε μαζί με το Δήμο. Μικρότερες ή μεγαλύτερες αθλητικές εκδηλώσεις και όχι μόνο αθλητικές, πρέπει το επόμενο διάστημα να γεμίσουν το καλεντάρι της Ολυμπίας, της Ηλίας, θα έλεγα της Ελλάδας. Η Ολυμπία δίνει αυτή τη δυνατότητα για μεγάλους αγώνες, για πανελλήνιους αγώνες, για διεθνείς αγώνες. Ο αγώνας αυτός είχε να γίνει εδώ από το 2007. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Υπουργείο Παιδείας και ιδιαίτερα τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, αλλά και τις Διευθύνσεις Φυσικής Αγωγής της Αχαΐας και της Ηλίας, που αναβίωσαν πάλι μετά από 8 χρόνια την διεξαγωγή των αγώνων εδώ και φιλοδοξούμε να την διοργανώνουμε και τα επόμενα χρόνια. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ανταποκρίθηκε άμεσα, υλικά και όχι μόνο, στην υποστήριξη αυτών των αγώνων. Με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι ήδη κουβεντιάσαμε με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας ότι τον μήνα Μάιο θα διοργανωθούν εδώ διεθνείς αθλητικοί αγώνες και ευρύτερα, αγώνες με ευρύτερο ενδιαφέρον και πέρα του αθλητικού. Ταυτόχρονα στις 29 το αναγγέλουμε για πρώτη φορά, θα το κάνουμε και επίσημα. Στις 29 Μαρτίου για πρώτη φορά θα διεξαχθεί ένας μαραθώνιος δρόμος με την ταυτόχρονη διεξαγωγή και άλλων αγώνων 20 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων όπως συνηθίζεται να γίνεται σε όλους τους διεθνείς μαραθώνιους αγώνες και θα ενώσει μετά από 2.500 χρόνια ξανά την Ήλιδα με την Ολυμπία. Άρα ο μαραθώνιος αυτός, Ήλιδα Ολυμπίας, μπορεί να
να είναι ένας αγώνας πάρα πολύ σπουδαίος. Δεν διεκδικούμε από τον πρώτο χρόνο μια τεράστια συμμετοχή, αλλά είμαστε αρκετά φιλόδοξοι να θέλουμε τα επόμενα χρόνια και να τον εντάξουμε στο καλεντάρι της Ελληνικής Ομοσπονδίας αλλά και της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Δασαρχείο Πύργου συνάντηση εκπροσώπου του Συλλόγου Ολωνός με τον Δασάρχη Κυριολάτα Παναγιώτη και με τη μελετητή κυρία Καρδακάρη Νίκη. Η κυρία Καρδακάρη έχει αναλάβει την ειδική μελέτη για το οροπέδιο της Βολόης. Για την επικαιροποίηση της μελέτης των προτάσεων του Ολωνού είχε πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση στο χωριό Κούμανη το 2012. Συζητήθηκαν θέματα αντιμετώπισης της παράνομης υλοτομίας και η προώθηση έτσι ώστε να υπάρξουν δασικές ζώνες εκμετάλλευσης για την προμήθεια ξυλίας στους μόνιμους κατοίκους. Δηλαδή να ορίζονται ζώνες υλοτομίας για τις ανάγκες των πολιτών, έπειτα να περιφράζεται η ζώνη για ορισμένο χρονικό διάστημα έως ότου αναπτυχθεί πάλι το δάσος με χαμηλή βλάστηση και να μην κινδυνεύει από τα ζώα. Αναφερθήκαμε στην πανίδα και εκφράσαμε την άποψή μας να προσληφθεί ένας βιολόγος ώστε να προστατευθεί και να επιτευχθεί η ανάπτυξη της πανίδας του Δριοδάσους με είδη που ευδοκιμούσαν στην περιοχή. Ο Ολωνός έθεσε εκ νέου το θέμα του σκίουρου, είδος που κινδυνεύει να αφανιστεί από το δάσος, αλλά και για το κουνάβι και την προστασία του. Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ολωνός, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην κοινότητα Φολόη με κλιμάκιο του Δασαρχείου Πύργου με τους νέους της περιοχής Φολόης για θέματα προμήθειας ξυλίας των μόνιμων κατοίκων. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις των νέων του χωριού. Τονίζεται ότι πάγια θέση του Συλλόγου είναι να συνεχίσουν να ξυλεύονται κανονικά οι κάτοικοι του οροπεδίου και των χωριών του Ερημάνθου όπως γινόταν στο παρελθόν επί πολλά χρόνια, χωρίς να κινδυνεύουν με αφανισμό τα δάση. Μέλη του Συλλόγου Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ερημάνθου Φολόης, ο Ολωνός, ύστερα από καταγγελία, επισκέφθηκαν τον παραπόταμο του Αοράνιου ποταμού πλησίων του οικισμού Σελίτσα του Δημοτικού Διαμερίσματος Λεχουρίου, Δήμου Καλαβρίτων, όπου εντόπισαν και φωτογράφησαν εκχερσωμένες εκτάσεις αλλά και δεκάδες πλατάνια διαφόρων ηλικιών έως και αιωνόβια προσφάτως κομμένα. Στην εν λόγω περιοχή διαπιστώνεται ότι συστηματικά καταστρέφονται κάθε χρόνο ολόκληρες συστάδες από διάφορα προστατευόμενα δέντρα. Τέλος, έχει δρομολογηθεί η πρόταση του Συλλόγου Ολωνός για το τέλος της παράνομης υλοτομίας. Ο Σύλλογος θα στρέφεται μόνο εναντίον των εμπόρων και των καταπατητών της δασικής έκτασης. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε χθες ο σταθμός αιμοδοσίας Πύργου στο αμφιθέατρο του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Πύργου. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε ο επίσκοπος Ολένης Αθανάσιος Μπαχός, ενώ η διευθύντρια του σταθμού αιμοδοσίας, κυρία Κωνσταντίνα Πανέτα Κωνσταντακοπούλου, έκανε απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, τονίζοντας τις 48 εθελοντικές αιμοδοσίες και τις 1.364 φιάλες που συγκεντρώθηκαν από τους εθελοντές αιμοδότες. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό της αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου σας καλωσορίζει στο κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας με την ευχή ο νέος χρόνος να είναι χαρούμενος, δημιουργικός και αποτελεσματικός με υγεία για μας και τις οικογένειές μας. Λόγω εκτάκτων αντιλημμένων υποχρεώσεων δεν δύναμε να παραστώ στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του κύματος αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου και των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Αναμφίβολα, η ανάγκη σε αίμα του τμήματος αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου είναι αυξημένες και με την αιμοδοσία των εθελοντών επιτυχάνεται κατά το δυνατόν η ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί υπέρτατη πράξη αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Με την ευκαιρία λοιπόν που μου δίνεται, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές αιμοδότες για τη σημαντική και ανιδιοτελή προσφορά τους, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του τμήματος, που παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει, καθημερινά υπερβαίνει εαυτόν για τις υπηρεσιακές ανάγκες του τμήματος. Σας εύχομαι καλή και δημιουργική χρονιά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, Δημόπουλος Βασίλειος. Λόγω αντιλημμένων υποχρεώσεων του Δημάρχου μας, κ. Γαβρίλη Λιατζή, παραβρίσκομαι εγώ στη θέση του και μεταφέρω τις ευχές. Η υγεία αυτή χρονιά να είναι καλύτερα από την προηγούμενη,
Θέλω να έχουν δύναμη το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό και θέλω περισσότερα επιτεύγματα για να βοηθάνε όλο τον νομό Ηλίας, γιατί το νοσοκομείο είναι απαραίτητο, το χρειαζόμαστε όλοι και οπωσδήποτε θέλουμε περισσότερη δύναμη και από ιατρικό και από νοσηλευτικό προσωπικό. Σας χαιρετώ και χαιρετίζω και εγώ την και συγχαίρω. Όλους οι εθελοντές πραγματικά προσφέρουν το αίμα τους και βοηθούν οι ζωές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το έτος 2015. Ευχόμενοι να είναι ένα έτος δημιουργικό, χαρούμενο, φωτεινό, ειρηνικό. Είσαστε εδώ γιατί αγαπάτε τον συνάνθρωπο. Είσαστε εδώ γιατί είσαστε προνοητικοί για εσάς και την οικογένειά σας. Είσαστε εδώ γιατί θέλετε να είσαστε ενεργά μέλη της κοινωνίας μας. Θέλετε κι εσείς, από το δικό σας μετερίζει, να βάλετε ένα λιθαράκι στη διατήρηση της συνοχής της κοινωνίας, στην ανύψωση του βιωτικού μας επίπεδου, στην προάσπιση της υγείας των συμπολιτών μας. Χωρίς εσάς, σαν σύλλογοι και σαν μεμονωμένοι εθελοντές αιμοδότες, δεν θα λειτουργούσαν τα νοσοκομεία. Χωρίς εσάς, ο νέος που μέσα στην απερισκεψία του ή ακόμα και στην ατυχία του είναι θύμα τροχαίου, θα έκανε τη ζωή του, ενώ χάρη σε εσάς σώθηκε και εργάζεται, δημιουργεί και προσφέρει στην πατρίδα και στην οικογένειά του. Χωρίς την δική σας προσφορά, δεν θα μπορούσαν να χειρουργηθούν τόσοι συνάνθρωποι μας. Δεν θα μπορούσαν να ζήσουν τα παιδιά με μεσογειακή αναιμία. Δεν θα ξεπερνούσαν το πρόβλημα της λευχαιμίας τόσα μικρά παιδάκια. Δεν θα παρατηνόταν η ζωή των γονιών μας με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Δεν θα μπορούσαν να παλέψουν με τις κακοήθειες που σε πολλές περιπτώσεις είναι οι άσημες, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς. Συγχαίρω ιδιαίτερα όλους που συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια για τη συλλογή για την, του αίματος, που είναι όντως η ζωή, γιατί η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά αίμα όμως δεν μπορεί να φτιάξει. Γιατί το αίμα είναι η ζωή και τη ζωή την δίνει μόνο ο Θεός. Και ο Θεός μας φέρνει στην ύπαρξη, ο Θεός μας διατηρεί στη ζωή και εμείς θα έλεγα στην έκφραση αυτής της μεγάλης δωρεάς του Θεού καλούμεθα να ανταποδώσουμε αυτή τη δωρεά προσφέροντας μία φιάλη αίμα αναξάμινο που είναι δυνατόν στους υγιείς να δώσουν. Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια τίμησαν τους ανθρώπους και τους φορείς που στήριξαν τις δράσεις του σταθμού αιμοδοσίας και πιο συγκεκριμένα τιμήθηκαν εθελοντές αιμοδότες, οι πιο αποδοτικοί αιμοδοτικοί σύλλογοι και τα ΜΜΕ. Σας είπε συγχαρητήρια, που μας είστε συνέχεια. Θέλω να πω ότι πάντοτε η εθελοντική προσφορά πρέπει να βρίσκεται στις προτεραιότητες των ανθρώπων. Ότι η αιμοδοσία, όταν γίνεται για τον άρδο, τον συνάνθρωπο, είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης. Πρέπει να γίνουμε όλοι συστηματικοί εθελοντές αιμοδότες. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα νοσοκομεία μας να έχουν επάρκεια αίματος, έτσι ώστε αν τύχει ένα βαρύ περιστατικό, να το αντιμετωπίσουν εγκαίρως. Είμαστε αλτρουιστές, άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει ο εθελοντισμός και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Χωρίς ιδιαίτερες φανφάρες και κορώνες, κάνοντας τη δουλειά μας συστηματικά, όπως είπε και ο Βαλή Παναγιώτης, ήρεμα, ταπεινά. Και μπορώ να πω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται όταν βλέπει ότι πράγματι γίνεται σωστή διαχείριση αυτού του πολύτιμου αγαθού από εμάς. Και έχουμε φτάσει εσείως και εμείς να έχουμε ένα πολύ ικανό αριθμό αιμοδοτών που προσφέρουν ανά πάσα στιγμή ζωή. Εμάς συγχαρητήρια, μπράβο, πολύ ωραία. Εμάς συγχαρητήρια. Μέρος της ΕΔΗΛ και γενικότερα ενώπιον μέρος όλων των ενώπιων δυνάμεων της περιοχής, θα ήθελα να διαδώσω ότι είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό των νοσοκομείων, γιατί η εθελοντική αιμοδοσία είναι ένα πράγμα, είναι μια πράξη αγάπης
μια πράξη σωτηρίας για τον άνθρωπο και γενικότερα και ευρύτερα για την κοινωνία. Ευχαριστούμε για την ιδιαίτερη τιμή. Πώς κάνατε, κύριε Πρέμπη. Αραγός μας αυτή την προσπάθεια είναι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα, ηλεκτρονικά και τηλεοπτικά. Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να βραβεύσουμε την εφημερίδα Πατρίς, την εφημερίδα Πρωινή, την εφημερίδα Πρώτη, την εφημερίδα Αυγή, τον τηλεοπτικό σταθμό Κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενημερωτικό πόρταλ Ηλία Live. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε τα στους τοπικούς εμπόρους και στο site μας παναγιωτόπουλος.gr. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρα Κασατικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορροές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδρορροές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι. Τι σημαίνει το ΕΣΠΑ για σένα? Περιβάλλον. Πολιτισμός. Υγεία. Σχολεία. Το ΕΣΠΑ για σένα σημαίνει πολλά. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περασμένο Σάββατο, ο Σύνδεσμος Υδραυλικών Νομού Ηλίας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στα γραφεία του Συνδέσμου στον Πύργο. Με την μεγάλη συμμετοχή νέων και παλαιών υδραυλικών, δείγμα ότι οι παλαιοί υδραυλικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί βρίσκονται δίπλα στους νέους υδραυλικούς. Την πίτα ευλόγησε ο Πάτερ Παναγιώτης, εφημέριος του Ιερού Ναού Άγιοι Θεόδωροι Μαγούλας, και την έκοψε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Κουρμπανάς, όπου ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου, παλαιούς και νέους. Παρών και ο πρώην πρόεδρος για αρκετά χρόνια, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, που με τη σειρά του και αυτός ευχήθηκε καλή χρονιά. Το φλουρί από την πίτα ήταν στο κομμάτι του Συνδέσμου και ανταποκρινόταν σε εικόνα της Παναγίας. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου, Τούλα Καλαμπόκα, και η ειδική γραμματέας Κατίνα Παρασκευοπούλου με αφορμή τα Χαραλάμπια, εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα στο Θέατρο Απόλλων. Τα Χαραλάμπια έχουν γίνει θεσμός για την πόλη του Πύργου και τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης, Άγιο Χαράλαμπο. Φέτος η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην Μακεδονία και συμμετέχει και το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας. Τα Χαραλάμπια είναι θεσμός και κορυφαία εκδήλωση του Λυκείου μας.
πραγματοποιείται κάθε χρόνο προς τιμήν του Πολιούχου μας Αγίου Χαραλάμους. Τα Χαραλάμπια 2015 με θέμα «Καιρό σύν της Μακεδονίας, να ακούστε τη λαλιά» είναι ένα τραγούδι σεβασμού και αγάπης που αναδεικνύει τη δύναμη, τον πλούτο, την ποικιλία και τη γοητεία της Μακεδονίας μας. Θα θαυμάσουμε τις φορεσιές της, θα τραγουδήσουμε τα τραγούδια της, θα χορέψουμε τους χορούς της, θα ακούσουμε τη μουσική της με χάλκινα πνευστά, ζουρνάδες και νταούλια και μουσικούς από τη Μακεδονία. Ακόμη θα γεμίσουμε τις καρδιές μας με εθνική περηφάνεια, γιατί μας χρειάζεται μια ψυχική ανάταση. Θα μάθουμε ακόμη την ιστορία της και τον πολιτισμό της, γιατί θεωρούμε ότι σε τέτοιους δύσκολους και άνυδρους καιρούς ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Συνταξιδιώτες αυτού του ταξιδιού, του συναρπαστικού ταξιδιού, θα είναι οι χορευτικές ομάδες των λυκείων Καλαμάτας και Πύργου με οδηγούς, τους δασκάλους τον Τάσο τον Μίχο από το Λύκειο των Ελληνίδων Καλαμάτας, τον Κώστα Τζανέτο και τη γωγό Μουρούτη Σακέλη από το Λύκειο το δικό μας. Επίσης θα συμμετάσχει και η μεικτή χοροδία του Λυκείου μας υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας κυρίας Κοστούλας Σακά Μουρούτη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Απόλλων το απόγευμα του Σαββάτου στις 7 Δευτέρου 2015. Επίσης συμμετέχει η μεικτή χοροδία του Λυκείου μας υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας μουσικής κυρίας Κοστούλας Σακά Κυρίτση. Αλλάσσοντας ένα στίχο από το Θούριο του Ρίγα, διαλέξαμε σαν τίτλο της φετινής παράστασης «Το καιρός ίν της Μακεδονίας, να ακούστε τη λαλιά». Το Λύκειο Ελληνίδων με όλα τα χορευτικά του τμήματα και τα παιδικά και των εφήβων, τη μεγάλη χορευτική ομάδα και τους ενήλικες, τη χοροδία του και με συμμετοχή εθελοντική από όλες τις κυρίες του Δέλτα Σίγμα και κυρίως βέβαια την έφορο ημαντιοθήκης και την έφορο χορού, θα βρεθούμε το Σάββατο να γιορτάσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε τη Μακεδονία. Πόλεις όπως η Φλόρινα, η Κοζάνη, η Καστοριά, η Νάουσα, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, οι Σέρες θα κάνουν την παρουσία τους με τραγούδια, δρόμενα και κυρίως χορούς. Να αναφερθούμε λίγο για τις παραδόσεις αυτού του τόπου και κυρίως τα ρουγκάτσια. Τα ρουγκάτσια είναι ένα είδος καλάντων από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι τα Θεοφάνεια, όπου άντρες με φουστανέλες και σπαθιά χόρευαν ηλικίες περίπου από 20 έως 30 ετών κάτω από τους ήχους των ζουρνάδων και του νταουλιού και χορεύουν ακόμα. Τέσσερους χορούς σε κάθε σπίτι που πήγαιναν, τους ρουγκατσιάρικους όπως λέγονται χοροί αυτοί, οι ρουγκατσιάρικοι χοροί, με φιλανθρωπικό σκοπό, δηλαδή να μαζέψουν χρήματα για σχολεία και εκκλησίες. Ένα έθιμο το οποίο έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πέρασε στην Τουρκοκρατία και φτάνει μέχρι σήμερα. Επίσης πρέπει να πούμε δύο λόγια για τα χάλκινα. Είναι τα χάλκινα της Κοζάνης και όλης της Μακεδονίας, η πιο αστραφτερή θα λέγαμε ήχη της Μακεδονίας. Είναι ήχοι που διαπερνούν όλη τη Βαλκανική. Η περιοχή Ρουμλούκη στη Μακεδονία είναι η περιοχή της Ημαθίας, της Πιερίας, τα χωριά της Θεσσαλονίκης, της Γουμένισσας, η περιοχή των Σερών. Από αυτές τις περιοχές κυρίως προέρχονται οι λαϊκοί ζουρνατζίδες και νταουτζίδες, οι οποίοι γυρνούν από χωριό σε χωριό, από τόπο σε τόπο και γίνονται οι φορείς του δημοτικού τραγουδιού σε όλο το βαλκανικό χώρο. Γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι ήχοι πια διαπερνούν όλη την Νότια Βαλκανική και γίνεται μια μουσικοχορευτική ενότητα που περισσότερο ακουμπάει στην Ανατολή και λιγότερο στη Δύση. Και είναι ήχοι που σφραγίζουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής αυτής της περιοχής, γάμους, λαϊκά γλέντια, αραβώνες, πανηγύρια. Όλα αυτά θα θέλαμε να δείξουμε φέτος στη γιορτή στα Χαραλάμπια.
Μια νέα αρχή έγινε χθες το απόγευμα στα γραφεία του παρατήματος της ΠΕΔ για την Αερολέσχη Πύργου. Η Αερολέσχη Πύργου ιδρύθηκε το 1983 από τον Βασίλη Μιχαλακόπουλο και χθες ξεκίνησε με νέες δυνάμεις αφού πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση, δίνοντας την δυνατότητα να εγγραφούν πολλά μέλη και στη συνέχεια να γίνουν αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και να επανδρωθούν και τα υπόλοιπα όργανα της Αερολέσχης. Σήμερα έχουμε αρχαιρεσίες, Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες για την Αερολέσχη Πύργου. Κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, το οποίο στοιχεύει στο να επαναδραστηριοποιηθεί η Αερολέσχη τόσο ως προς το κομμάτι του κόσμου και των μελών, όσο και στο κομμάτι των πτήσεων. Έχουμε ήδη πάρα πολλά καινούρια νέα μέλη εγγράψει. Αφενός αφετέρου έχουμε αρχίσει διαδικασίες για την ενεργοποίηση του αεροδρομίου του Επιταλίου και μέχρι να γίνει αυτό, γιατί είναι κλειστό, έχουμε ζητήσει από την πολεμική αεροπορία και ιδιαίτερα στο αεροπορική βάση της Ανδραβίδος, η οποία μας παρέχει χώρο για τις πτήσεις μας στην αρχή μέχρι να ενεργοποιηθεί το αεροδρόμιο του Επιταλίου. Ήδη από πλευράς αεροσκαφών έχουμε ζητήσει και θα πάρουμε 2 αεροπλάνα από την Αερολέσχη Αρκαδίας και άλλα 3 αεροσκάφη από την Aeroservices, άλλη αεροπορική εταιρεία, στην οποία είμαι και εκπαιδευτής εκεί πέρα, για τις πρώτες πτήσεις των μελών μας. Και στη συνέχεια βλέπουμε να ενεργοποιηθούμε σε αγορά αεροσκάφους από την Αερολέσχη και από τα μέλη μας. Το ΔΣ είναι 7 άτομα, είναι 7 μελές και εξελικτική επιτροπή. Είμαστε γύρω στα 70. Θα ήθελα όμως μετά από αυτό και με αυτό το ξεκίνημα το οποίο κάνουμε να προσφερθούν περισσότερα, να γίνουν περισσότερα τα μέλη, έτσι ώστε να έχει κάποιους πόρους η Αερολέσχη να μπορέσει να δρομολογήσει διαδικασίες για αγορά αεροσκάφους και στη συνέχεια γραφεία και όλα ό,τι απαιτείται για την δραστηριότητά της. Ναι, καλύτερη οργάνωση. Ωστόσο, όμως, οι συζητήσεις που έχουμε με την περιφέρεια και με τον κ. Γεωργιόπουλο για το αεροδρόμιο είναι εντάξει. Χώρο στέγασης, από ό,τι έχω συζητήσει με τον Δήμαρχο, τον κ. Λιατσί, θα μας δώσει και πιστεύω σύντομα θα έχουμε δικά μας γραφεία, γιατί τώρα συγκεντρωνόμαστε σε γραφεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και από εκεί και μετά άρχισε, ας το πούμε, για μένα είναι βαριά η λέξη, είναι μια κατρακύλα της Αερολέσχης χωρίς καμία δραστηριότητα, Βαγγέλη. Χωρίς καμία δραστηριότητα. Άμα τελειώσει, θα κάνουμε. Σωστό. Στη συνέχεια μιλήσαμε με τον κύριο Ζαχαρόπουλο, τον κύριο Δασιό και κάποια άλλα μέλη παλιά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ξεκινάμε με καινούργια δραστηριοποίηση, με το να μιλήσουμε στα καινούργια εκλεγμένα αρχές, με τον κύριο Γεωργιόπουλο, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον Γαβρίλη Λοιατσί, σαν δήμαρχο του Πύργου, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ ήταν το αεροδρόμιο και χρήση του αεροδρομίου. Το οποίο, από ό,τι γνωρίζετε και όσοι έχουν πάει προς τα εκεί, δεν θυμίζει παρά πυμνιοδρόμιο, έτσι. Βόσκουν πρόβατα, δεν υπάρχουν περιφράξεις, δεν υπάρχουν τίποτα μέσα. Έτσι. Λοιπόν, εκεί εστιάσαμε και μείναμε στο ότι ο κύριος Γεωργιόπουλος είναι θετικός γραμματός στο αεροδρόμιο. Ο Δήμος Πύργου θα μας παραχωρήσει χώρο στέγασης, γιατί από ό,τι καταλάβατε η Αερολέσχη το μόνο έσοδό της είναι τα 20 ευρώ συνδρομή ετήσια και τα 10 ευρώ η εγγραφή του καινούργιου μέλους. Έτσι. Δεν είχαμε καμία δραστηριότητα το 11, 12, 13 και το 14, επαναλαμβάνεται πάλι, γιατί δεν είχαμε τίποτα να πούμε καινούριο και μείναμε σε αυτά. Μετά την ψηφοφορία, το νέο 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν οι Γιώργος Ζαχαρόπουλος, Θεόδωρος Γιανακούλιας, Δημήτριος Αλεβίζος, Δημήτριος Πηλιόπουλος, Δήμητρα Παπανδρέου, Παναγιώτης Δασιός και Παναγιώτης Βγενόπουλος. Τις επόμενες ημέρες τα νεοεκλεγέντα μέλη σε ειδική συνεδρίαση θα συγκροτηθούν σε σώμα. Σου μιλάω σαν φίλος.
Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Τι σημαίνει το ΕΣΠΑ για σένα? Περιβάλλον. Πολιτισμός. Υγεία. Σχολεία. Το ΕΣΠΑ για σένα σημαίνει πολλά. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηίνης, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26210 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home.
Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει ονειρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φάξ 26220-28-764. Χειμώνας, ωραία τζάκι. Πού θα βρούμε ξύλα? Ξύλα, μα φυσικά στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Καυσόξυλα και κάρβουνα σε μεγάλη ποικιλία και ποσότητα. Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τεμαχισμό στο μέγεθος που επιθυμείτε, καθώς και δωρεάν μεταφορά. Και όσο για τις τιμές, σίγουρα θα σας ζεστάνουν. Ασυναγώνιστες. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 697 6630 968.